Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Η οργανική ουσία είναι το πλέον απαραίτητο συστατικό για ένα γόνιμο και υγιές έδαφος. Πού συνεισφέρει όμως η οργανική ουσία και με ποιον τρόπο? Πρώτα απ' όλα, η οργανική ουσία αυξάνει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων αλλά και την απορρόφηση των ήδη υπάρχων και αυτών που προσθέτουμε με τις επιφανειακές λιπάνσεις με έμεσο και με άμεσο τρόπο. Η οργανική ουσία αποτελείται από οργανικά υλικά τα οποία μετατρέπονται με τη βοήθεια διαφόρων μικροοργανισμών αρχικά σε χούμο και σε συνέχεια σε ανόργανα υλικά. Ο χούμος αποτελεί το βασικό όχημα των θρεπτικών στοιχείων καθώς ελκύει τα θετικά φορτισμένα στοιχεία και εμποδίζει την απορροή τους και την έκκλησή τους μέσω του νερού της βροχής. Ουσιαστικά αποτελεί μία αποθήκη θρεπτικών στοιχείων όπως είναι το ασβέστιο, το κάλιο, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος και το βόριο. Τα στοιχεία αυτά απελευθερώνονται σταδιακά και γίνονται διαθέσιμα για τα φυτά μας. Αυτός είναι ο έμεσος τρόπος. Ο άμεσος τρόπος είναι η μετατροπή των οργανικών στοιχείων σε ανόργανα ή ανοργανοποίηση και γίνεται από μικροοργανισμούς, μύκητες και βακτήρια. Έτσι εφοδιάζεται το έδαφος μας με βασικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στα φυτά μας. Η ταχύτητα της ανοργανοποίησης εξαρτάται από το είδος της οργανικής ύλης, δηλαδή αν είναι ζωικής, φυτικής προέλευσης, αν είναι υπολείμματα καλλιέργειας ή σπασμένα φυτά, από τον πληθυσμό των μικροοργανισμών, αλλά και τις κλιματικές συνθήκες, θερμοκρασίες, βροχές και κυρίως την εδαφική υγρασία. Η οργανική ουσία επηρεάζει σημαντικά και την διαθεσιμότητα του φωσφόρου στο έδαφος, καθώς αναστέλει τη μετατροπή του διαθέσιμου φωσφόρου σε μη διαθέσιμο. Μία δεύτερη εξίσου σημαντική θετική επίδραση της οργανικής ουσίας είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας του νερού. Αυτό επιτυγχάνεται με την αύξηση του πορόδες που επιτρέπει τη διείσδυση του νερού στο έδαφος και την αποθήκευσή του σε αυτό, εμποδίζοντας την απορροή του επιφανειακά, ειδικά σε επικλινές κτήματα όπου σχηματίζονται μικρά ριάκια. Δημιουργεί επίσης καλύτερες συνθήκες αερισμού, κάτι που επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Ακόμα, εμποδίζει τη διάβρωση του εδάφους, παίζοντας ένα συγκολητικό ρόλο στις δομές του. Η προσθήκη οργανικής ύλης συντηρεί και αυξάνει πληθυσμούς γεωσκολίκων, μικροοργανισμών, μυκήτων και βακτηρίων, που αποτελούν κομβικής σημασίας οργανισμούς και την παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά μας. Καθώς όπως προείπαμε, μετατρέπουν τα οργανικά υλικά σε ανόργανα, διασπούν ορυκτά, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις δεσμεύουν στοιχεία της ατμόσφαιρας, τα οποία τα μετατρέπουν και τα κάνουν διαθέσιμα προς τα φυτά μας. Αυτό το κάνουν συγκεκριμένα βακτήρια, αζωτοδεσμευτικά, τα οποία δεσμεύουν άζωτο από την ατμόσφαιρα και το κάνουν διαθέσιμο στα δέντρα μας. Αυτές είναι οι κύριες θετικές λειτουργίες της οργανικής ουσίας και σε επόμενο βίντεο θα αναφέρουμε στο πώς μπορούμε να την προσθέσουμε, να την διατηρήσουμε, αλλά και πώς μπορούμε να την αυξήσουμε στο έδαφος μας. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!